είναι η σήμανση στον πιο φωνικό δρόμο της χώρας. Από τη Σούδα μέχρι τη Γεωργιούπολη και από τα Χανιά μέχρι την Κίσαμο, οι πινακίδες απλά συνάδουν με την κατάσταση του οδοστρώματος. Φθαρμένες από το χρόνο, ξεδοριασμένες, άλλες μισές ή κατεστραμμένες. Αυτό είναι ένα θέμα πολλά χρόνια τώρα. Θα είναι ζωγραφισμένες, αυτοκόλλητα, διαφημίσεις θα βάζουν. Είναι ένα πρόβλημα. Κάποιος οδηγός που δεν ξέρει μπορεί να χάσει εύκολα τον προσανατολισμό του. Και ατύχημα, όχι μόνο προσανατολισμό, και ατύχημα μπορεί να δημιουργηθεί. Βέβαια, εμείς τουλάχιστον ξέρουμε προς τα που πάμε και που να στρίψουμε. Και οι υπόλοιποι, άμα δεν ξέρεις, ναι, χάνονται και μετά, ναι, απλά βόλτες τριγύρω. Δεν είναι μόνο η παντελής έλλειψη συντήρησης και αντικατάστασης των πινακίδων όπου απαιτείται, αλλά και η πυκνή βλάστηση που τις καθιστά μη ορατές και αυξάνει την επικινδυνότητα. Τη μέρα δεν φαίνονται, το βράδυ δεν υπάρχει τίποτα και δεν υπάρχει φως. Οπότε, ναι, είναι λίγο λωτό. Είναι φθαρμένες, άλλες είναι φθαρμένες, άλλες είναι καινούργιες. Τι να πεις. Δυσκολεύουν πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ επικίνδυνες. Και αν και δεν είμαι από εδώ, είμαι από την Αθήνα. Όταν έχω έρθει, γενικά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ταυτόχρονα είναι και εύκολο να χαθεί κάποιος εδώ στους δρόμους της Κρήτης. Ναι, άμα δεν ξέρει τους δρόμους, ναι, είναι πολύ εύκολο να χαθεί. Σε έναν οδικό άξονα, στον οποίο χάνονται κάθε τόσο ανθρώπινες ζωές, με τους κριτικούς να μένουν χρόνια τώρα με δεσμεύσεις, ακόμη και η στοιχειώδης φροντίδα των σημάτων κυκλοφορίας έχει εγκαταληφθεί. Ναι, είναι λίγο χαοτικό και πολύ επικίνδυνο. Σε αυτόν τον χαοτικό δρόμο που ονομάζεται Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, η έλλειψη καθαριότητας και οι σωροί σκουπιδιών που αναδείχθηκαν με το τέλος του καλοκαιριού μοιάζουν απλά σαν μια κακή αισθητική παράμετρος.